Στο Χορτιάτι και το Φίλιρο, δύο περιοχές που πρόσφατα δοκιμάστηκαν περισσότερο από τις πολικές θερμοκρασίες, φτάνει έως τον Οκτώβριο το φυσικό αέριο. Το τελευταίο διάστημα ζήσαμε μέχρι μείον 17 βαθμούς στο Χορτιάτι και στο Φίλιρο. Καταλαβαίνετε ότι ένα αέριο που είναι οικονομικότερο, σαφώς, άρα βοηθάει την τσέπη του κάθε καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα είναι και συμβατό με το περιβάλλον και φιλικό προς το περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι είναι το ζητούμενο και είναι, γι' αυτό είναι και καλοδεχούμενο. Την ίδια ώρα το δίκτυο φυσικού αερίου θα επεκταθεί και στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Το δίκτυο θα είναι σε πρώτη φάση 6 χιλιόμετρα, με επέκταση κάθε χρόνο περισσότερο για να μέσα σε βάθος πενταετίας να φτάσουμε τα 16 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι όλα αυτά εδώ βάζουν το Λαγκαδά αλλά και το Δήμο Λαγκαδά σε μια άλλη νέα δυναμική, καθώς το χαμηλό κόστος του φυσικού αερίου θα ανακουφίσει στους δημότες αλλά και θα ευνοήσει και την ανάπτυξη σε πολλά κομμάτια. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη έχει αναπτυχθεί ήδη δίκτυο μήκος 122 χιλιόμετρων με πάνω από 11.000 συνδέσεις και συνεχώς πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις για να εξυπηρετηθούν περισσότεροι δημότες. Στο Φίλιρο και στο Χορτιάτη θα είναι επέκταση του δικτύου. Έχουμε ήδη δίκτυο, θα κάνουμε επέκταση του δικτύου και θα τροφοδοτεί με δίκτυο. Στο Λαγκαδά θα κάνουμε μεταφορά συμπιεσμένου αερίου, θα παραχωρηθεί από το Δήμο ένας χώρος εκεί, όπου θα υπάρχει ο αποσυμπιεστής, θα γίνει δίκτυο μέσα στην πόλη του Λαγκαδά, περίπου 6 χιλιόμετρα αυτή τη χρονιά, και θα τροφοδοτούνται όπως τροφοδοτούνται σε αυτή την περιοχή, μόνο που δεν θα υπάρχει δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Λαγκαδά. Έχουμε προωθεί στην εταιρεία αερίου πάνω από 600 αιτήσεις για το Χορτιάτι και περίπου άλλες τόσες για το Φίλιρο, χωρίς να υπάρχει προοπτική σύνδεση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τώρα θα πολλαπλασιαστούν. Και πραγματικά θεωρώ ότι οι κάτοικοι οι οποίοι θα ενημερωθούν και σε εκδηλώσεις που θα κάνουμε τις επόμενες Κυριακές και από κοινού με την εταιρεία αερίου θα έχουν πλήρη τον οδικό χάρτη αυτής της επέκτασης του αερίου και στις περιοχές τους. Σύμφωνα με την ΕΔΑ Θεσσαλονίκη, σε ισχύ βρίσκεται η προσφορά για έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις οικιακή, εμπορική και βιοτεχνική βιομηχανική.